Στο νούμερο 22 πάμε στο θαύμα. 22. Μπορούμε να. Στο 22, να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο θαύμα κατευθείαν που μπορεί να βγει και σε προσκύνημα, δεν θα ήταν και άσχημο. Όχι, καθόλου. Μπορεί να συνδυαστεί και με τη σημερινή μέρα. Και ναι. Πάμε στο θαύμα, στο θαύμα κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο με τέσσερα πόδια. Και τα κινητικά του όργανα είναι στο πλάι. Σωστά. Είναι στην αριστερή πλευρά. Και όταν περπατάει, τρεκλίζει. Ναι, βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, τι άδικη που είναι η φύση ορισμένες φορές. Γεννήθηκε αυτό το κοτόπουλο με τέσσερα πόδια, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που είναι με δύο πόδια. Χαρά που θα πήρε. Σου λέει όλοι οι άλλοι έχουν δύο πόδια. Εγώ έχω τέσσερα. Άρα τα έχω όλα διπλά. Και κοίταξε με αγωνία προς τα γενετικά του όργανα να θαυμάσει τα διπλά του γενετικά όργανα. Και τι να δει. Όχι μόνο δεν τα έχει διπλά, αλλά τα έχει και σε λάθος θέση. Αριστερά. Τα πρώτα κομμουνιστικά γενετικά όργανα. Το ένα μοναδικό κοτόπουλο, ξέρεις που όταν θέλει να κάνει. Να! Δεν είναι διαφορετικό. Όλοι λένε να! Είναι κοτόπουλο λάντα. Κομμουνιστικό και τετρακίνητο. Ποιο είναι εκείνο, ένα τύπο και οδηγάει στην Ειδική Οδό, καμιά 120, έχει ένα καλό αυτοκίνητο. Συγγνώμη, και υποδηγεί. Ανέκδοτο. Όχι, πραγματική ιστορία θα σου πω τώρα. Γιατί ήταν ανέκδοτο. Έλα, ένα ανεκδοτάκι. Έχει σχέση με κοτόπουλο. Και εκεί που πάει τώρα, σπονδυνό με κατάλληλα. Ετοιμαστείτε να βγει ο Παπανδρέου. Καπνίζει και το τσιγάρο και ξαφνικά από αριστερά φεύγει ένα κοτόπουλο και το περνάει με καμιά 150 με 4 πόδια. Έπαδε πλάκα αυτό. Τι ήταν αυτό με πήρε. Κοτόπουλο. Πατάει τον γκάζι, πάει 170-180, το κοιτάει γύρω-γύρω, το κοιτάει και το κοτόπουλο. 220. Τι είναι αυτό, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ρίχνω από πίσω. Μπροστά το κοτόπουλο 250. Σε κάποια φάση τρίβει αριστερά, τρίβει και αυτό και μπαίνει σε ένα τεράστιο ράντζο. Ξέρει που είχε κοτόπουλα τέτοια πολλά και περπατούσαν πίσω με τέσσερα πόδια. Έκανε το σταυρό του, κατέβηκε κάτω, βρίσκει τον, λέει δικά σου αυτά τα κοτόπουλα, όλα λέει. Ναι, δικά μου. Τι λέει ρε παιδί μου, και έχουν τέσσερα πόδια. Ναι, μου τάσει λέει ένα ξάδερφο που έχω στην Αμερική, λέει και τα έχω εδώ μέσα. Λέει, αστόλια. Γιατί λέει είναι καλά, είναι νόστιμα. Ποιο ξέρει, σαν μπορώ να πιάσω κανέναν να φάω. Νικολέτα, σ' άρεσε, βλέπω, ε! Ναι, παιδί μου, είναι. Πληρώνει. Είναι ανέκδοτο. Μένοντα. Καταπληκτικά, φαντάζομαι ότι θα γίνεται. Γιαγιά, του άρεσε! Σαν το έτσι, γιαγιά, ακούω τη γιαγιά και τα μάτια μου τώρα.